Χαιρετίζουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση και που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής που εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις, από πολιτικά κόμματα, τραπεζίτες και λοιπούς που έχουν χρηματίσει πρωθυπουργοί, πρέπει να την αντιπαλέψουμε και να την ανατρέψουμε. Από τούτο εδώ το βήμα θέλω να καταγγείλω επίσης τον Πρωθυπουργό που εδώ και 3 μήνες αρνείται να δεχθεί τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, 2 εκατομμυρίων συνταξιούχων, ενώ αντίθετα το γραφείο του είναι ανοιχτό ανά πάσα ώρα και στιγμή στο να δέχεται εφοπλιστές, βιομηχανούς και τραπεζίτες. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, επικουρωμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να αναπροσανατολίσει τον κόσμο, να τους πείσει ότι τα δύσκολα έχουν περάσει και ότι έρχεται ανάπτυξη, είναι εκ του πονηρού, γιατί προσπαθεί να εφαρπάσει για άλλη μια φορά τους ψήφους μας, να βγει ξανά στην εξουσία και να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Σας καλώ και επειδή έρχονται οι εκλογές, να αναλογιστείτε, να σκεφτείτε αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας, να στηρίξουμε αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας και να βάλουμε στη γωνιά και να μαυρίσουμε όλους τους άλλους που πάλεψαν και στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια τις πολιτικές που μας έχουν φέρει στο κύριο του κρεμού.